Στο Τελαβή βρίσκουμε την απεσταλμένη του Όπεν, Αδαμαντία Αλιόλιου, για να δούμε, Αδαμαντία, όλα τα νεότερα από το πολεμικό μέτωπο. Θα ξεκινήσουμε όμως από την ανησυχία που διατυπώνεται πως χρησιμοποιήθηκαν βόμβες φωσφόρου στον Λίβανο. Καθώς οι μάχες συνεχίζονται και στο βόρειο και στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, το άλλο μέτωπο, Εύα, όπως ξέρουμε, είναι αυτό του βορρά, με την ένταση να κλιμακώνεται. Αποκαλυπτικό είναι ένα ρεπορτάζ της Washington Post που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το Ισραήλ έκανε χρήση βομβών φωσφόρου στο νότιο Λίβανο σε επίθεσή του τον Οκτώβριο στο χωριό Ντέιρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες και από ό,τι φαίνεται και από τα κομμάτια που βρέθηκαν εκεί από τον κωδικό της παρτίδας, προκύπτει και συμπίπτει με το γεγονός ότι συγκεκριμένες βόμβες φωσφόρου κατασκευάζονται στις ΗΠΑ. Είχαμε την αντίδραση του Τζον Κίρμπι, του εκπροσώπου του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο οποίος έφερε ότι η Αμερική εξετάζει τα συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας για να δει αν αληθεύουν, και εξέφρασε τον προβληματισμό και την ανησυχία της Αμερικής. Ενώ την ίδια ώρα είχαμε επικοινωνία του Μπένι Γκάντς, που είναι μέλος στο πολεμικό συμβούλιο εδώ στο Ισραήλ, με τον Άντονι Μπλίνκεν, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Τον προειδοποίησε λοιπόν ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ασχοληθεί και να σταματήσει την απειλή της Χεσμπολά στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Εάν αυτό δεν συμβεί, θα πρέπει το Ισραήλ να αναλάβει δράση και να καταφέρει να αντιμετωπίσει και να φέρει την ασφάλεια στους οικισμούς και στις περιοχές του Βορείου Ισραήλ που έχουν εκενωθεί. Τώρα, ως προς τις εκτιμήσεις που έχουμε για αυτόν τον πόλεμο μέχρι τώρα, πρέπει να σου πω ότι προβλέπεται τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα ότι θα τελειώσει τον Φεβρουάριο και στη συνέχεια θα δοθεί η έμφαση στο πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη μέρα το καθεστώς στην Γάζα. Κάτι τέτοιο που δεν είναι ακόμη σαφές. Σε ευχαριστούμε πολύ.